είμαστε λοιπόν, τρίτο μέρος της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Θα επαναλάβω ότι μέσα από αυτή την εκπομπή σας είχαμε δώσει μια υπόσχεση ότι θα βρίσκεται η εκπομπή όπου υπάρχει κριτικός. Αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να κάνουμε μέσα από την ενότητα Κρήτη παντού. Και έχω μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα πούμε καλησπέρα στο Βέλγιο, στους Κρήτες του Βελγίου. Πάμε να τους δούμε. Κρήτη παντού λοιπόν, Κρήτη και στο Βέλγιο. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους, θα τους δούμε ευθύς αμέσως. Είναι ο κύριος Σταύρος Περδίκης και ο κύριος Γιώργος Μαγκλής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Σπαγιανάχη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να πούμε ότι ο κύριος Περδίκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Βελγίου και ο κύριος Μαγκλής είναι ο αντιπρόεδρος. Και θέλω να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί, κύριε Περδίκη, να ξεκινήσω με εσάς. Βλέπω ότι ο σύλλογός σας είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Έτσι δόθηκε και η αφορμή για να έρθω σε επαφή μαζί σας, να ψάξω, να βρω ποιοι είστε και τι είναι όλα αυτά τα ωραία τα οποία κάνετε, γιατί συνεχώς μας ενημερώνετε από το Βέλγιο για τις δραστηριότητές σας. Πρώτα απ' όλα, κύριε Σπακενάκη, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και την εκπομπή σας για την ευκαιρία που μας δίνετε μέσα από αυτήν να προβάλλουμε το σύλλογό μας και τις δραστηριότητες του και να γίνει γνωστό και στους εκεί συμπατριώτες μας, συντοπίτες μας, ότι και εμείς εδώ στο Βέλγιο συνεχίζουμε να αγαπάμε, να θυμόμαστε και να δουλεύουμε για την Ελλάδα, καθένας με τον τρόπο του, mm-hmm. την πατρίδα μας. Mm-hmm. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1981. Βεβαίως, πολύ πιο νωρίτερα από το 1957 που υπεγράφηκε η πρώτη επίσημη διακρατική συμφωνία για φιλοξενία εργατών στο Βέλγιο, ανάμεσα στη βελγική κυβέρνηση και στην Ελλάδα, είχαν αρχίσει να έρθουν μαζί με και τους άλλους συμπατριώτες μας και αρκετοί Κρήτες. Στην αρχή, βέβαια, όλοι αυτοί που ερχόντουσαν, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, σκεφτόταν και πίστευαν ότι θα είναι για λίγα χρόνια, θα μαζέψουν κάποια χρήματα, ναι. θα φτιάξουν μια περιουσία και θα φύγουν. Τελικά όμως μέσα από τα χρόνια διαπίστωσαν κάποια στιγμή ότι και τα παιδιά τους είχαν μεγαλώσει, οι οικογένειες είχαν φτιάξει, είχαν εγγόνια και ακόμα ήταν στο Βέλγιο. Mm-hmm. Οπότε εκεί κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70 άρχισαν να γίνονται συζητήσεις για τη δημιουργία ενός φορέα που θα ενώνει τους Κρήτες του Βελγίου και θα τους φέρνει κοντά του. Όλες αυτές οι συνεργασίες επιταχύθηκαν με την ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την άφιξη καινούριων συμπατριωτών μας, νέων που είχαν έρθει, όχι αυτή τη φορά για να εργαστούν στα ορυχεία ή στη βαριά βιομηχανία του Βελγίου, αλλά για να επανδρώσουν τις διάφορες υπηρεσίες της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Βέβαια, αναφερόμαστε σε μια εποχή που ήταν αρκετά μακρινή από την εποχή της μοντέρνας τεχνολογίας, του ίντερνετ, του Skype και όλων αυτών των μέσων που μας φέρουν πιο κοντά. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε ανάγκη επαφής με την Κρήτη, διατήρηση των δεσμών και γνωριμία στο μεταξύ των Ελλήνων ήδη στο Βέλγιο. Και έτσι δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Κρητών. Στην αρχή για να βρίσκονται, να γνωρίζονται, μετά για να κάνουν γνωστοί και στον τόπιο πληθυσμό εδώ πέρα, συμμετέχοντας σε διοργανώσεις και εκδηλώσεις βελγικών φορέων. Οπότε κάνανε γνωστοί και τον πολιτισμό της Κρήτης, την παράδοσή μας, τη μουσική μας, ναι. την κουζίνα μας. Και όλα αυτά. Κάπως έτσι ξεκινήσανε και φτάσανε σήμερα. Η Κρήτη φτάνει παντού και φτάνει παντού μέσα από τους Κρήτες, μέσα από εσάς που ζείτε χρόνια στο εξωτερικό, όμως κρατάτε ζωντανό αυτό που λέμε κρητική λεβεντιά, ελληνικό φιλότιμο, όλα αυτά τα ωραία τα οποία πρεσβεύουμε ως τόπος και χαιρόμαστε πολύ που το κάνετε αυτό, που ταξιδεύει το ωραίο κομμάτι της πατρίδας μας. Και θέλω, κύριε Μαγκλή, να μου πείτε, καταρχήν, αν έχετε κάτι συγκεκριμένη εικόνα για τον αριθμό των Κρητών οι οποίοι είναι γεγραμμένοι στον σύλλογό σας και αν αυτός ο αριθμός ή τουλάχιστον ο αριθμός των ατόμων που έρχονται κοντά σε εσάς τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, αν είναι περισσότεροι οι Κρήτες οι οποίοι καταφτάνουν στο Βέλγιο. Κοιτάξτε, ο αριθμός των Κρητών και γενικά των Ελλήνων που είναι στο Βέλγιο έχει διακυμάνσεις. Όπως είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος, η πρώτη μεγάλη αρχή έγινε στο 1957 και τα χρόνια που ακολούθησαν. Κάποια στιγμή μερικοί από αυτούς τους ανθρακορίχους είτε μείναν στην Ελλάδα, επιστρέφαν στην Ελλάδα είτε μείναν στο Βέλγιο mm-hmm. και εξελίχθηκε ο πληθυσμός με την αύξηση πάλι και την έλευση Ελλήνων, όπως είπε και ο Πρόεδρος το 1981. Έκτοτε
Υπήρχε μια σταθερή, ας πούμε, εικόνα λέγοντας ότι είμαστε γύρω στα 1.500 άτομα ή 2.000 περίπου κρατικοί όλοι στο Βέλγιο, διότι οι οικογένειες έγιναν γάμοι μεικτοί ή έχουν μερικοί από τους Έλληνες πάρει και την βελγική υπηκότητα και έτσι κάπου χάνουμε τα ίχνη κατά έναν τρόπο. Αλλά βάσει τα στοιχεία που έχουμε και τα μητρώα που υπάρχουν, ας πούμε, που διατηρούμε στο σύλλογό μας, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργά μέλη γύρω στα 50-60 άτομα τα οποία πληρώνουν συνέχεια συνδρομή. Και έκτοτε, όταν βλέπουμε τις γιορτές μας, βλέπουμε ότι ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος. Mm-hmm. Είναι δύσκολο, ας πούμε, να είναι το συμπομετρήσουμε καθ' αυτό. Είναι και πολλοί φοιτητές οι οποίοι έρχονται. Αυτό, ναι. Αυτό θα εννοούσα ότι είναι κειμενόμενος ο πληθυσμός, ναι. Διότι έρχονται φοιτητές, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν δουλειά, αναζητούν δουλειά, επιστρέφουν, μένουν, δεν υπάρχει μια σταθερά, ας πούμε. Mm-hmm. Όπως αυτό συμβαίνει και με τους άλλους, βέβαια, συλλόγους. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι τα 2-3 χρόνια της κρίσης στην αρχή ήρθε κάποιος κόσμος, ο οποίος είτε έμεινε στο Βέλγιο, είτε επέστρεψε στην Ελλάδα λόγω των αδυνατοτήτων να ταυτιστεί και να ενταχθεί, ας πούμε, στην εδώ πραγματικότητα. Mm-hmm. Κύριε Περδίκη, βλέπω στις φωτογραφίες, το φωτογραφικό υλικό το οποίο μας έχετε στείλει, αλλά και στα βίντεο τα οποία παρακολουθούμε, έτσι, κάποια αποσπάσματα, το κριτικό στοιχείο με την έννοια του χορού, της λύρας, τις γιορτές τις οποίες κάνετε. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την καθημερινή σας δράση στο Βέλγιο. Μαθήματα χορού, μαθήματα μουσικών οργάνων, πέρα φυσικά από τα γλέντια τα οποία οργανώνετε, και φαντάζομαι ότι περνάτε και καταπληκτικά. Όπως είπατε και προηγουμένως, εμείς οι απανταχού γης κριτικοί, όπου πάμε φέρνουμε την Κρήτη μαζί μας. Φέρνουμε την Κρήτη, την κριτική λεβεδιά, την καλώς εννοούμενη λεβεδιά, όχι αυτή που χαρακτηρίζει παραβατικότητα και προκλητικότητα. Οπότε μέσα από αυτό έχουμε την πολιτιστική μας παράδοση. Το λαγούτο, τη λύρα, την ασκοπαντούρα, τους λεβέντικους κριτικούς χορούς και όλα αυτά που μου χαρακτηρίζουν την Κρήτη. Όπως είπαμε και προηγουμένως, εδώ πέρα έχουν ξεκινήσει από το 57 να έρχονται. Οπότε έχουμε πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς ομογενείς. Οπότε πολλοί από αυτούς, κάποιοι από αυτούς, διατηρούν δεσμούς με τον τόπο μας, με την Κρήτη. Κάποιοι άλλοι όμως όχι, είτε επειδή έχουν προκύψει από μεικτούς γάμους, είτε έχουν αποκοπεί. Ναι. Οπότε όλοι αυτοί όμως τους αρέσει, θέλουν να μαθαίνουν για την πολιτιστική παράδοση των παππούδων τους, των γονέων τους. Οπότε έρχονται με ενθουσιασμό, επιμονή και αγάπη. Μαθαίνουν κριτικά, να πορεύουν, συμμετέχουν. Τα μαθήματα αυτά γίνονται οργανωμένα με κάποιους δασκάλους? Ακριβώς. Γίνεται και μεταξύ σας ενδεχομένως, εννοώ ότι κάποιος θα διδάξει σε κάποιον άλλον ένα κριτικό χορό? Αυτό το πιο απλό, το πιο ανθρώπινο, ας το πω έτσι. Εμείς σαν σύλλογος κάθε Κυριακή παραδίδουμε μαθήματα χορού στην έδρα του σύλλογου μας στο Σανζίλ. Mm-hmm. Οπότε έρχονται εκεί πέρα και έναντι ενός εντελώς συμβολικού ποσού. Ναι. Έρχονται και από χοροδιδάσκαλο, μαθαίνουν χορούς. Μέχρι πέρυσι ήταν η κυρία Βασιλάκη μαζί με τον σύζυγό της, τον Γρηγόρη τον Πιτσικάκη, ο οποίος είναι ένας από τους ηθήνοντες του Μουσείου Θύραθεν στο Γκρουσόνα. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να συνεργαστούμε για αρκετό χρονικό διάστημα όταν στο Βέλγιο. Mm-hmm. Έκαναν πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα εδώ και από πέρυσι είναι η κυρία Παπαδάκη, η οποία διδάσκει στα παιδιά χορό. Βεβαίως στις παρέες τους, στα γλέντια τους και στα πάρτι που διοργανώνουν τα παιδιά μαζί τους, ο ένας τον άλλο συνεχίζουν να μαθαίνουν και να μεταδίδουν αυτά που έχουν μάθει στο σύλλογο, mm-hmm. στους φίλους τους και στις mm-hmm. παρέες τους. Mm-hmm. Και φαντάζομαι, κύριε Μαγκλή, ότι είναι τρομερή η συγκίνηση για όλους εσάς να βλέπετε τα παιδιά σας, τα οποία ενδεχομένως να έχουν γεννηθεί και να μεγαλώνουν στο Βέλγιο, να μην έχουν γεννηθεί στην Κρήτη, να ασχολούνται με το κριτικό στοιχείο, να αγαπάνε το κριτικό στοιχείο, να μαθαίνουν κριτικούς χορούς και να δημιουργεί όλο αυτό ένα αίσθημα ικανοποίησης, τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι η Κρήτη συνεχίζει και στα παιδιά σας. Κοιτάξτε, να σας απαντήσω άμεσα σε αυτό, διότι και εγώ τη χάνω να έχω γεννηθεί στο Βέλγιο και να έχω μάθει κριτικούς χορούς μέσω τη διαδικασία που περιγράψε προηγουμένως ο Πρόεδρος, η οποία είναι η εξής. Όπως είπαμε, οργανώνουμε κάθε Κυριακή μαθήματα χορού. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε τώρα τρεις βαθμίδες. Έχουμε το παιδικό που αποτελείται από 4 παιδιά
και έχουμε και το προχωρημένο και το χορευτικό, τα οποία δηλαδή σε μια ώρα μάθημα, λίγα μπορεί να μάθεις, αλλά μαθαίνουν τη βάση, όπως λέμε, και βάσει με αυτά, είτε στα γλέντια, είτε στα πανηγύρια που κάνουμε επί τόπου, εδώ σε πάρτι μεταξύ μας, ο ένας βοηθάει τον άλλον να προχωρήσει στα βήματά του, είτε το, η μεγαλύτερη ευκαιρία όταν τύχουμε σε γλέντι κάτω στην Κρήτη, που εκεί πλέον είναι η διπλή η χαρά, διότι μαζί με το ότι βρίσκεσαι στα πάτρια εδάφη, έχεις την ευκαιρία να συνεργαστείς, να συνεννοηθείς με τους άλλους χορευτές, οι οποίοι πάνω στο γλέντι σου μαθαίνουν και τα δικά τους τα τσαλίμια και τα δικά τους κόλπα. Έτσι. Και αυτό είναι ότι μεταδίδεται, γιατί όπως σας είχα πει τηλεφωνικώς όταν προετοιμάζαμε την εκπομπή, σκοπός, κύριος σκοπός του συλλόγου είναι η μετάδοση, όπως είπε και ο πρόεδρος βέβαια, είναι η μετάδοση της παράδοσης μας και όλα τα καλώς εννοούμενα της Κρήτης. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι επειδή βρίσκεστε στα γραφεία, έρχεται και κόσμος εκεί, ο οποίος θέλει να σας μιλήσει κιόλας και να πούμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας σε όλους εκεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κύριε Περδίκη, και θέλω να κλείσουμε με αυτό, αφού βέβαια πω ότι θα ήταν τεράστια χαρά για μας με την πρώτη ευκαιρία την οποία θα βρεθείτε στην Κρήτη να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο πλατό της εκπομπής και να τα πούμε και από κοντά. Δώστε μας έτσι, αν έχετε κάποιο πλάνο για το επόμενο διάστημα, αν ετοιμάζετε κάτι το αμέσως επόμενο διάστημα, το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε εδώ μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα. Ναι. Βεβαίως. Στις 17 Νοεμβρίου έχουμε μια κριτική γιορτή μεγάλη, στην οποία συμμετέχουν όχι μόνο Κρήτες, αλλά και πάρα πολλοί φιλοκριτικοί Βέλγοι. Μάλιστα, με την ευκαιρία, επιτρέψτε μου να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Γιώργος προηγουμένως, ότι στο χορευτικό μας συγκρότημα δεν έχουμε μόνο Κρήτες ή παιδιά από τα άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά έχουμε και αρκετούς Βέλγους ή από άλλες εθνικότητες που συμβαίνει να ζουν και να ζουν στο Βέλγιο. Ναι. Οπότε δεν περιοριζόμαστε μόνο. Είναι και οι άνθρωποι Κρήτες, οι οποίοι αγαπούν την Κρήτη, λοιπόν. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Η επόμενη λοιπόν γιορτή που θα κάνουμε είναι στις 17 Νοεμβρίου. Είναι για να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Φυσικά η ημερομηνία δεν συμπίπτει με την ημερομηνία του ολοκαυτώματος, αλλά είναι η μόνη ημερομηνία που κοντά που είχαμε διαθέσιμη αίθουσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε από την Κρήτη συγκροτήματα και έρχονται. Θα μας τιμήσει με την παρουσία του αυτή τη φορά το συγκρότημα του κ. Βακάκη. Οπότε αμέσως μετά την επόμενη Κυριακή, σε συνεργασία με άλλους ομογενειακούς συλλόγους και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου Μητρικής Γλώσσης, διοργανώνουμε μία εκδήλωση που με τα χρήματα που θα μαζέψουμε θα διατεθούν να πληρωθεί το ενίκιο του Σχολείου Μητρικής Γλώσσης. Μπράβο. Εδώ στο Βέλγιο υπάρχουν και σχολεία όπως είναι τα κανονικά και στην Ελλάδα, είναι όπως είναι και στο. Και είναι όπως το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Είναι και σχολείο που για εκμάθηση μόνο της μητρικής γλώσσας. Λοιπόν, εμείς θα περιμένουμε πώς και πώς να μας στείλετε υλικό από αυτή τη δράση σας. Θα χαρούμε με να το δείξουμε χαρά εδώ, θα το κάνουμε, να Σπακενάκη. Δείξουμε εικόνα και εμείς με μεγάλη χαρά θα το δείξουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μας δώσατε να στείλουμε στον κόσμο το μήνυμα το ότι οι Κρήτες κάνουν πολύ σημαντική δουλειά παντού. Και στο Βέλγιο, όπως είστε εσείς, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Σπακενάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο Σύλλογος Κρητών Βελγίου, λοιπόν, αυτός. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους είχαμε κοντά μας.